Εγώ είμαι η Κατερίνα και δεν έχω ιδέα πώς βρέθηκα εδώ πέρα, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Κοσμίδη, το μητέρα και τους συναδέλφους μου που μου κάνουν την τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα και να είμαι μέλος της οικογένειάς σας. Πριν από 4 μήνες ο καρκίνος στην παιδική ηλικία ήταν κάτι το άγνωστο και κατά πάσα πιθανότητα κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Στις 16 Οκτωβρίου του 2014 πέρασα πρώτη φορά το κατόφλι της ογκολογικής κλινικής του μητέρα και η πρώτη μου εικόνα ήταν μία έφηβη να κάθεται στα τραπεζάκια τα στρογγυλά που έχουμε τα παιδικά με τον ορό της ένα στατό, χωρίς μαλλιά και με το που μπαίνω γυρνάει με κοιτάει, μου σκάει ένα χαμόγελο και μετά μιλάω με την προϊσταμένη και ήταν τόσο φυσιολογικό και τόσο όμορφο αυτό που συνέβη εκείνη τη στιγμή που ένιωσα ζεστασιά, ένιωσα ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάμαι πια και ήθελα να μείνω. Και ήθελα να μείνω και να αρχίσω να αγαπάω και το τμήμα και τους ανθρώπους και τα παιδιά που είναι εκεί. Σήμερα, 4 μήνες αργότερα, μπορώ να σας πω τους παραμέτρους της απασχόλησης στα παιδιά με καρκίνο. Οι πρώτες δυσκολίες εμφανίζονται στην οργάνωση της δικής μου δουλειάς. Να προτείνω παιχνίδια, να έχω συνέχεια καινούργιες ιδέες, να δείχνω ζωγραφιές, να παραπέμπω τα παιδιά σε να ζωγραφίζουν καινούργια πράγματα, να βρίσκω θέματα που θα βοηθήσουν και εμένα και τους συναδέλφους και τα παιδιά σε οτιδήποτε, να ψάχνω για υλικά, να βρίσκω τι θέλει το κάθε παιδί να κάνει, γιατί είναι όλα διαφορετικά, άλλες ηλικίες, άλλες δυνατότητες, άλλα ενδιαφέροντα. Να δέχομαι, όπως είπε και η Φέη νωρίτερα, το όχι τους, γιατί το έχουν πραγματικά πολύ ανάγκη. Να είμαι ευέλικτη, να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, να τα αφήνω να με καθοδηγούν. Να προσπαθώ να τα ηρεμώ, πολλές φορές διαβάζοντας τους παραμύθια ή μένοντας σιωπηλή. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με τα παιδιά μας αρέσει πολύ να μοιραζόμαστε σιωπή. Σαν να είναι ο χρόνος χαλάρωσής μας. Σαν να το έχουν ανάγκη να μιλάνε με κάποιον. Και όταν βγαίνουν από τη σιωπή τους, ακούς τα πιο απίθανα και υπέροχα πράγματα. Η Εψιλόν είναι 8 ετών και μια μέρα λέγαμε για το μου και που μας κάνει μπου. Και μου απαντάει, Κατερίνα, γιατί κάνει μπου, φάντασμα είναι. Δεν είχα τι να της απαντήσω. Στη συνέχεια είναι η οπτική των παιδιών, τα οποία βαριούνται μέσα στο νοσοκομείο, κουράζονται να ακούνε μόνο για φάρμακα και ξέρω πως είναι για το καλό μου, αλλά και τι να κάνω. Και απαγορεύεται να παίξουν και με άλλα παιδιά πάλι για το καλό τους. Εκεί λοιπόν είναι ο δικός μας ρόλος με τη Βίβια, να τους χαρίσουμε μερικές στιγμές παιχνιδιού, χαράς, φωνής και ήχου. Άλλοτε με ζητάνε με επιμονή και ψάχνω να βάλω πρόγραμμα να τα δω όλα. Και άλλοτε οι λέξεις «Όχι, φύγε, μη με ενοχλείς» παίρνουν και αυτές μέρος στην καθημερινότητά μας. Κρεμάνε ζωγραφιές στα δωμάτια τους ή τις χαρίζω στους γιατρούς ή στους συγγενείς. Συχνά φτιάχνουμε κάρτες ή μικροδωράκια για τους συγγενείς, για τα αδέρφια, για γιορτές, για γενέθλια, για τους φίλους στο σχολείο. Αυτή είναι η πρώτη ζωγραφιά που έχω φτιάξει ποτέ στο τμήμα, η οποία χαρίστηκε στην κυρία Δανά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και έχει μια παράκληση, να μην την πονάει στις παραγγετήσεις. Που δεν την πονάει στις παραγγετήσεις, σωστά. Συγγνώμη. Με τους εφήβους, το πρόγραμμα διαμορφώνεται κάπως διαφορετικά. Πολύ συχνά φτιάχνουμε κόμιξ. Άλλες φορές με δικές τους ιστορίες, ρεαλιστικές ή φανταστικές. Άλλες φορές παίζουμε παιχνίδια. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε τουρνουά Uno στο τμήμα, πολύ εύκολα. Και άλλες φορές προτιμάμε να απασχολούμαστε με πιο χειρονακτικά πράγματα, όπως είναι το οριγκάμι. Ξεφεύγουμε και επικεντρωνόμαστε στο σχέδιο και στο σχήμα και στο πώς αυτό το σχήμα θα βγει σε μια συγκεκριμένη μορφή. Πολλές φορές σε όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μιλάμε για την επικαιρότητα, να κάνουμε αστεία. Θεωρώ πως είμαι ακόμα κάπως κοντά στην ηλικία τους
Και αυτό δημιουργεί μια διαφορετική σχέση αμεσότητας. Εμένα στόχος μου είναι να είμαι φίλη με τα παιδιά. Όμως, πέρα από φίλη των παιδιών, πρέπει να σε εμπιστευτούν και οι γονείς. Πρέπει να προσεγγίσω ανθρώπους με τα άγχη τους, τους φόβους τους, τον πανικό τους και να τους πω «Γεια, είμαι η Κατερίνα και κάνω δημιουργική απασχόληση. Αν με χρειαστείτε, φωνάξτε με». Άλλοι με κοιτούν καχύποπτα, άλλοι δυσπιστούν, άλλοι βασίζονται πάνω μου και άλλοι με αποζητούν για 5 λεπτά χαλάρωσης. Ίσως η ωραιότερη φράση που μου είπε ποτέ ένας γονιός ήταν το «Αφού σε θέλει και σε εμπιστεύεται το παιδί μου, σε εμπιστεύομαι κι εγώ». Αυτά τα αστεράκια και τα ανθρωπάκια με τα μανταλάκια τους βρίσκονται στο δέντρο των ευχών που έχουμε στο τμήμα και έχουν φτιαχτεί από τους γονείς και τα παιδιά και έχουν ψηθεί από μένα στο φούρνο του σπιτιού μου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, νομίζω. Και δημιουργούνται κάπως έτσι σχέσεις με όλη την οικογένεια, ακόμα και με τα αδέλφια που έρχονται κάθε τόσο. Πάντα προσπαθώ να τα ενσωματώσω στο παιχνίδι. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ανάγκη για παρέα με παιδιά της ίδιας ηλικίας. Η απασχόληση λοιπόν στο τμήμα γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Κατά μόνα στον παιδότοπο, ομαδικά στον παιδότοπο και η ατομική απασχόληση στο δωμάτιο. Ας εξηγήσω λίγο τις διαδικασίες από την αρχή. Στον παιδότοπο συνήθως απασχολούνται τα παιδιά εξωτερικού ιατρείου ή τα παιδιά με υψηλά λευκά, όπως λέμε, για να μπορούν να έρχονται σε επαφή και με επισκέπτες. Οι μέθοδοι δεν αλλάζουν, ζωγραφική, παιχνίδια, παραμύθια. Η απασχόληση στον παιδότοπο, βέβαια, πολλές φορές οδηγεί στο να δημιουργηθούν ομάδες παιδιών. Και προσωπικά το επιδιώκω όσο μπορώ. Αφενός για να μην νιώθει μοναξία το παιδί τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην αρρώστια του, και αφετέρου γιατί το φυσιολογικό είναι το παιχνίδι συνομιλίκων. Η φωτογραφία αυτή είναι από ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι 10 χρονών, νομίζω. Έρχεται από την Αλβανία. Δεν μιλά ελληνικά ιδιαίτερα και συνήθως συνεννοούμαστε με νοήματα. Εγώ της μιλάω ελληνικά. Άλλες φορές καταλαβαίνει τι της λέω. Άλλες φορές απλά βλέπει την έκφραση του προσώπου μου και καταλαβαίνει τι γίνεται. Άλλες φορές ζητάω από τη μαμά να της μεταφράσει κάτι. Και έχουμε μια υπέροχη συνεργασία, το οποίο δεν το περίμενα. Είναι πολύ σπάνιο. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από τα χριστουγεννιάτικα πραγματάκια που φτιάχναμε στο τμήμα. Και είναι αυτό που έλεγα για την ομαδικότητα, ότι τρία παιδιά με λευχαιμία, τρεις διαφορετικές λευχαιμίες, φτιάχνουν όλα μαζί έναν Άγιο Βασίλη. Μετά ακολουθεί η ατομική απασχόληση που βρίσκεται στο δωμάτιο. Συνήθως γίνεται σε παιδιά που απαγορεύεται να βγουν έξω από το δωμάτιό τους ή που απλώς θέλουν την ησυχία τους. Γίνεται και αυτό. Είναι λίγο πιο συγκεντρωμένο. Προτείνει ιδέες, καταλήγουμε σε μία και συνεχίζουμε από εκεί. Πολλές φορές μπορεί να κάτσω σε ένα δωμάτιο πάνω από μία ώρα. Αν παίζουμε ωραία, αν βλέπω πως το παιδί δεν κουράζεται και αν με παρακαλάει να μείνω 5 λεπτάκια ακόμα. Στο δωμάτιο μπορούμε να φτιάξουμε πλαστελίνες, ζωγραφιές και τα πράγματα που ανέφερα νωρίτερα. Κάθε πρωί λέω καλημέρα σε πάρα πολλά πρόσωπα. Άλλα απαντάνε, άλλα γυρίζουν το κεφάλι, άλλα τρέχουν να με αγκαλιάσουν, άλλα μου λένε να φύγω. Ξέρουν όμως πως είμαι εκεί. Η κυρία Καλύβη, προϊσταμένη του τμήματός μας, σε μια συζήτηση που είχαμε, είχε πει «Είναι αδύνατο να μην δυθείς με κάποια παιδιά. Γι' αυτό το τμήμα μας είναι δύσκολο, αλλά και γι' αυτό το αγαπάμε». Είναι αλήθεια αδύνατο να μην δυθείς. Να μην αγωνιάς, να μην προστατεύεις, να μην προσπαθείς με ειλικρίνεια να τα κάνεις να νιώσουν καλύτερα, να τα καθησυχάζεις καθημερινά. Καθένα από τα παιδιά μας είναι μοναδικό και αντιμετωπίζεται ως μοναδικό από όλους μας. Όπως λέει και η κυρία Κοσμίδη, η πολύτιμη μας σπανιότητα. Ευχαριστώ.